Βιτοράτος Λεωνίδας, είμαι αντιπρόεδρος της ΠΟΕ, η Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΕΟΠΗ, εκτελώ και χρέη Προέδρου αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση με την ψήφιση του νομοσχεδίου, του τερατουργήματος νομοσχεδίου, ετοιμάζει τη διάλυση, την κατάρρευση και την ισοπαίδωση της δημόσιας υγείας. Επιχειρεί να εκχωρήσει τη δημόσια υγεία στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα προς όφελος των μεγάλων ιδιωτών. Εμείς αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ακόμα και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ζητάμε από όλους τους Έλληνες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ειδικά της συγκυβέρνησης να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, τις ιστορικές ευθύνες έναντι των Ελλήνων πολιτών, όλων των Ελλήνων πολιτών, έναντι της υγείας των Ελλήνων πολιτών, να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να κάνουν μια μεταρρύθμιση πολύ καλύτερη. Συγκεκριμένα, η όποια μεταρρύθμιση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να είναι με ανοιχτές τις δημόσιες δομές. Η κυβέρνηση επιχειρεί σήμερα να κλείσει βιαίως 350 δημόσιες δομές υγείας, στερώντας τους από τους Έλληνες πολίτες. Θα είμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο η μοναδική χώρα στον κόσμο που κλείνει δημόσιες δομές υγείας και θα έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτή που επιβάλλει η Τρόικα και οι δανειστές και σπέβδει η κυβέρνηση μαζί με τον καμικάζι Τροϊκανό Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, να τις υλοποιήσει. Ζητάμε την απόσυρση και την καταψήφιση του νομοσχεδίου και την τροποποίηση και την τροποποίηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση που θα διασφαλίζει πρωτίστως τη δημόσια υγεία για τον Έλληνα πολίτη.